Μπορεί τις τελευταίες ημέρες στους δείκτες της πανδημίας για την Ήπειρο να υπάρχει μια τάση αποκλιμάκωσης, ωστόσο χιλιάδες είναι τα κρούσματα που ανακοινώνονται σε καθημερινή βάση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, κάτι που προκαλεί ανησυχία σε όλους. Στο θέμα αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, καλώντας τον κόσμο σε επαγρύπνηση, σε πιστή τήρηση των μέτρων, ενώ κλειδί, όπως τόνισε χαρακτηριστικά για την επόμενη μέρα, γιατί εισερχόμαστε σε μια δύσκολη φάση της πανδημίας λόγω και του φθινοπόρου και του χειμώνα που έχουμε μπροστά μας, είναι ο μαζικός εμβολιασμός. Έχουμε αρκετές χιλιάδες κρούσματα την ημέρα. Καταγράφονται και στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και στο δικό μας νομό και δήμο. Κάπως καλύτερα ο δικός μας νομός προς το παρόν, αν και μπορεί να δούμε πολύ περισσότερα κρούσματα με την επιστροφή των των συμπολιτών μας που βρίσκονται σε διακοπές. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη επαγρύπνηση, η σχολαστική τήρηση των μέτρων από όλους, το λέω για τους περισσότερους που είναι εμβολιασμένοι, ιδιαίτερα τους μακροχρόνια εμβολιασμένους. Φαίνεται ότι και η δυνατότητα των εμβολίων είναι πεπερασμένη και επομένως κανένας δεν είναι απρόσβλητος από τον ιό. Καμιά φορά το εμβόλιο σου δίνει μια μεγαλύτερη έτσι άνεση και ξεφεύγεις από τα προληπτικά μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα, όπως για παράδειγμα είναι η μάσκα και οι αποστάσεις. Και βέβαια το κλειδί της επόμενης μέρας σε παγκόσμιο αλλά και σε τοπικό επίπεδο είναι ο μαζικός εμβολιασμός. Η έκκληση λοιπόν και από αυτή τη θέση σε όλους τους συμπολίτες μας είναι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί ανεξάρτητα από την ηλικία και πολύ περισσότερο οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες άμεσα να εμβολιαστούν. Το εμβόλιο μπορεί πραγματικά να αναχαιτήσει τον ιό. Είναι κρίμα λίγοι συμπολίτες μας οι οποίοι αδιαφορούν για τους δικούς τους λόγους ο καθένας, για τις ανησυχίες, τις φοβίες. Δεν μιλάω για τη μειοψηφία των συνωμοσιολόγων και ψεκασμένων, μιλάω για αυτούς που είναι διστακτικοί, που δεν έχουν πιστεί ακόμη ότι είναι η μοναδική ευκαιρία να μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε τις ζωές μας και να μπούμε σε μια κάποια κανονικότητα τούτο το φθινόπωρο που μπορεί να είναι πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες και περιστροφές για τους συναδέρφους μου υγειονομικούς, γιατί η ερώτηση σαφήνεια και κατηγορηματικότητα. Ορισμένες κατηγορίες πολιτών που έρχονται σε επαφή με πολίτες και κυρίως με ασθενείς, με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός. Εγώ πηγαίνω στο νοσοκομείο για να με κάνει κάποιος καλό ή να μεταφέρει τον ιό και να με σκοτώσει. Είναι αυτονόητο δηλαδή αυτό το πράγμα και όποιες αντιδράσεις υπάρχουν για την υποχρεωτικότητα κτλ. Νομίζω ότι στερούνται σοβαρότητας. Ομάδες πληθυσμού που έρχονται σε επαφή με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και με ασθενείς όπως είναι οι υγειονομικοί πρέπει να εμβολιαστούν. Θα έλεγα επίσης θα πρέπει να διευρυνθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στα σώματα ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή σε άτομα τα οποία έρχονται σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, έτσι ώστε να θωρακίσουμε την κοινωνία μας και να μπούμε με τις μικρότερες δυνατές απώλειες σε ένα φθινόπωρο και ένα ακόμα δυσκολότερο χειμώνα.